είχε δύο οικογένειες, τρεις μέναν εδώ πάνω. Οι τελευταίες οικογένειες που καταλήξαν, το καταλήξανε περίπου το 1970. Δύο χιλιόμετρα μακριά από το μαρτυρικό χωριό Σοκαράς του Δήμου Γόρτινας στέκεται εγκαταλελειμμένο το χωριό Βελούλη. Πρόκειται για ένα πανέμορφο οικισμό, η ιστορία του οποίου αρχίζει πριν από περίπου 400 χρόνια. Υπέροχο χωριό, αν πάτε σε ένα ύψωμα φαίνεται και η θάλασσα στο τυμπάκι. Το Βελούλη ξέρει καλά τι θα πει προσφυγιά. Εξισλαμιστέντες κριτικοί που αναγκάστηκαν να φύγουν, μικρασιάτες κυρίως από το εικόνιο που εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους και ρίζωσαν στην περιοχή, αποτέλεσαν τους κατοίκους του. Είχε γύρω στις 20 οικογένειες τότε, είχε κοντά 100 άτομα εδώ πάνω. Βέβαια, σε όλο το χωριό. Γιατί φύγανε? Πώς θα μείνουνε, με ποια έργα υποδομής, με ποια αυτά. Δεν είχαν καταρχήν νερό. Νερό έρχονταν 200 μέτρα για να πάρουν νερό. Πέρανα με τον κουβά νερό. Δρόμους δεν είχαν κατεβούν σε απόϊνη. Συγκοινωνία δεν υπήρχε. Το εγκαταλείψανε τα χρόνια εκείνα. Οι άνθρωποι επειδή ήταν το μεταφορικό στη μέση. Η συνεισφορά του τόπου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τεράστια. Άλλωστε το Βελούλη είναι το χωριό των Βαλαβάνιδων που τον αγώνα για τη λευτεριά τον υπέγραψαν με το ίδιο του το αίμα. Η πιο πρόσφατη υπογραφή ήταν 20 οικογένειες τουρκικές και 4 χριστιανικές οικογένειες ήταν στην τελευταία αυτή που κάνανε. Ζωή ξαναδώσανε το χωριό το 1922 που ήρθαν οι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήρθαν από το εικόνιο της Μικράς Ασίας. Έχει βέβαια και από Σμύρνη και οικογένειες όπως οι Βαλαβάνιδες που είναι από τα Βρουλά. Στην εμπασιά του χωριού στέκει φύλακας άγγελος η Παναγία η Βελουλιανή, ναός βυζαντινός αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου. Ωστόσο, οι χωριανοί πανηγύρι στη χάρη της στείνουν την Τρίτη του Πάσχα. Κανείς δεν ξέρει βέβαια και από εμάς, και από εγώ και από τη γιαγιά μου πολλές φορές που ρώτησα γιατί γίνεται Τρίτη στη λαμπρή του πανηγύρι. Γιατί μάζευε, φανταστείτε τα χρόνια εκείνα να γίνονται 3-4 γλέντια εδώ κάτω από τις ελιές. Κρατούσε μια-δύο μέρες το πανηγύρι της. Την Τρίτη τη λαμπρή. Αλλά κανείς δεν ξέρει. Γιατί έγινε αυτό? Το πιο πιθανό θεωρούν ότι θρονιάστηκε η εκκλησία Τρίτη της Λαμπρής. Στην είσοδο της εκκλησιάς υπάρχει μια επιγραφή με μια χρονολογία. 1209. Μόνο που κανείς δεν ξέρει πού αναφέρεται το συγκεκριμένο έτος. Κι αν ο εξωτερικός χώρος μοιάζει φροντισμένος, το εσωτερικό μαρτυρά το χρόνο που πέρασε, αλλά και την προσοχή που δεν δόθηκε. Το νερό πηγάζει κάπου από εδώ και κατεβαίνει κάτω από ένα καμπούσι, ένα συλλευτήριο, το μαζεύανε και το πέραν το νερό από το συλλευτήριο. Αν καμιά φορά κοβόταν το νερό, θα τον δω μια μπουκάρα και έκανε την προσοχή της Παναγίας και παρεμβόταν το νερό. Έτσι λέει ο μύθος. Έτσι λέμε. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα ενδεχόμενα, η περιφέρεια κάπως? Εδώ ήμασταν στο έλος και ούτε της περιφέρειας. Στο χωριό δεν είχε ενέργεια του περιφέρειας. Από ίνη δεν είχε ενέργεια από την περιφέρεια και από τη δήμαστε. Έχουν καταλείψει τελείως. Δυστυχώς, το Βελούλη είναι από τα πολλά χωριά της Κρήτης που ο χρόνος και η έλλειψη υποδομών του υποχρέωσαν στην εγκατάλειψη. Ωστόσο, του αξίζει θαρώ τουλάχιστον μια πινακίδα στην περιοχή με το όνομά του. Τώρα είναι στην ερημιά και στην εγκατέλειψή του και αργοπεθαίνει. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να ξαναπάρει ζωή αυτό το χωριό? Σίγουρα θα μπορούσε να ξαναπάρει.